Θα πάμε στα Χανιά και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Χανίων, καθώς εκεί μέλη και μαθητές του Κεθεάρη Άδνη στα Χανιά έχουν προχωρήσει σε μια πολύ δυνατή δράση. Σωστά, κυρία Ζερβουδάκη, να σας καλησπερίσω. Κυρία Ζερβουδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ, είμαστε μια χαρά. Θα αναφερθούμε Βέβαια. Θα αναφερθούμε σε μια πολύ σημαντική δράση, σε μια πρωτοβουλία μελών εκεί του ΚΕΘΕΑ στα Αριάδνη, στα Χανιά, που στέλνουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα ευαισθητοποίησης. Τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι? Το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη εδώ στα Χανιά είναι ένα πολύ ευαίσθητο κέντρο, το οποίο βοηθά όλους τους χρήστες, όλους εκείνους οι οποίοι υποφέρουν από κάποιο είδους εξάρτηση. Σε συνεργασία λοιπόν με το τμήμα το δικό μας εδώ στο Δήμο Χανίων, το τμήμα κοινωνικής πολιτικής, αποφάσισαν να ευαισθητοποιήσουν, να αφυπνίσουν συνειδήσεις των πολιτών. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να αφήσουν το ζωγραφικό τους αποτύπωμα σε διάφορα σημεία του Δήμου, ξεκινώντας από το καταφύγιο Αστέγων, φτιάχνοντας μια μικρή τοιχογραφία αναφερόμενη στον μικρό πρίγκιπα του Σαν Εξυπερί. Όλοι το ξέρουμε εξάλλου τον μικρό πρίγκιπα. Όπως λοιπόν ο μικρός πρίγκιπας βοηθάει τον πιλότο του να πιει νερό στην έρημο, να ξαναφτιάξει το αεροπλάνο του, να βρει τις δυνάμεις του και να ξαναφύγει. Έτσι και το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη μας δείχνει το δρόμο για τον γυρισμό σε όλους εκείνους, είπαμε, τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από διάφορες εξαρτήσεις. Μία τοιχογραφία λοιπόν θα δει ο επισκέπτης των Χανίων και ο Δημότης των Χανίων έξω από το καταφύγιο Αστέγων και μία δεύτερη προχθές σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ στο ακροτήρι. Χωρίς εξαρτήσεις και το φεγγάρι, αν θες, τα κατακτήσεις είναι το κεντρικό Ακριβώς είναι αυτό το μήνυμα. Οι μαθητές λοιπόν του ΕΠΑΛ με πολύ μεγάλη όρεξη και αγάπη αγκάλιασαν όλη αυτή τη δράση και ζωγράφισαν στην είσοδο του Δημαρχείου μας έναν αστροναύτη ο οποίος μπορεί να ταξιδέψει στο φεγγάρι, να το κατακτήσει, έτσι και οι εξαρτώμενοι μπορεί να ξανακατακτήσουν τη ζωή. Μάλιστα, και θα έχουν και συνέχεια οι δράσεις, θα συνεχιστούν, ήταν μόνο η αρχή? Ακριβώς ήταν μόνο η αρχή. Εμείς ως Δήμος Χανίων είμαστε εδώ να αγκαλιάσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και πόσο μάλλον των παιδιών, των μαθητών μας, που αυτός είναι ο σκοπός, να δείξουμε στα παιδιά τον δρόμο για μια καθαρή ζωή, για ένα ανοιχτό περπάτημα στο φεγγάρι, μακριά όπου οι στόχοι τους οδηγήσουν. Θέλω να πω πάρα πολλά με ευχαριστώ τόσο στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και στους εργαζόμενους μας που όλοι μαζί έχουμε βοηθήσει σε αυτό, όσο όμως και στους εκπαιδευτικούς του ΕΠΑΛ και στα παιδιά, όπου με περισσή αγάπη και χαρά δημιούργησαν όλο αυτό το όμορφο που εσείς προφανώς μπορείτε να δείτε. Θα υπάρξει και συνέχεια, όπως είπατε. Είμαστε εδώ γιατί ο Δήμος Χανίων πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά. Είναι υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι στο πλαίσιο της κεντρικής φιλοσοφίας της Δημοτικής Αρχής εκεί στο Δήμο Χανίων, το γνωρίζω, αλλά γενικότερα και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού σε αυτοδιοίκηση. Είναι υποχρέωση να στέκεται και να στεκόμαστε δίπλα σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Πάρα πολύ σωστά, πολύ ωραία τοποθέτηση. Ακριβώς, είναι χρέος, είναι όφελος, είναι ανάγκη επιτακτική όλων μας, γιατί αυτές οι δράσεις με τα παιδιά, πάλι στα παιδιά και στην κοινωνία θα γυρίσουν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Ζερβουδάκη. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.